Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα special special, εδώ είναι το πασχαλινό, το κυριακάτικο πασχαλινό special Θα έλειπα από το κυριακάτικο πασχαλινό τραπέζι σας, τι, νομίζατε, νομίζατε νομίζα ότι θα γλιτώνατε από μένα, θα γλιτώνατε από το νοβελία Εκεί στο νοβελία σας θα είμαι και εγώ εκεί με δύο πακετάρες, ε, έχω δύο κοντά μου Μένετε συντονισμένοι μέχρι το τέλο. Ε, θα έχει δωράκι, θα έχει δωράκι ωραίο. Θα φτάσουμε όμω και εκεί. Μένετε μέχρι το τέλο του βίντεο, θα έχουμε δωράκι. Εννοείται, εδώ έχουμε κάτι ωραίο, ήταν να σας δείξω ένα άλλο σπέσια για σήμερα που σας έταζα, άλλο σπέσια για σήμερα. Αυτά ήταν λίγο ξαφνικό γιατί κυκλοφόρησαν στο περίπτερο τώρα στις 20 νομίζω, μέσα στη Μεγάλη εβδομάδα κυκλοφόρησαν στα περίπτερα γενικά. Μπορείτε να τα βρείτε κανονικά στα περίπτερα και εγώ ενημερώθηκα για αυτά. Στο ταξίδι μου στην Αθήνα, όπου είχα γενικά στα γραφεία του Ντε στην Best Low Packs και σε αυτά, όπου αυτοί είναι που φέρνουν Ντε Αγκοστίνη στην Ελλάδα και του ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά στο κανάλι και το στηρίζουν και όλα αυτά. Γνωριστήκαμε εκεί από κοντά, είδα τα δείγματα από κοντά και μου άρεσαν πάρα πολύ. Είμαι παιδιά, λανσάρονται τώρα αυτά στο περίπτωρο. Θέλει να τα δείξει. Εννοείται, εδώ θα δώσουμε όμω και δωράκια, εννοείται πάλι γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι από την εκό. The Originals που λέει είδαμε κάτι παρόμοια πραγματάκια τελευταία όπου ακόμα και εκείνα είναι στα περίπτερα τα βαντραχάκια, τα Frogs and Co και τα Bats and Co, τις νυχτερίδες και τα ποντικάκια εκεί που είχε και αυτά εδώ όμως έχουμε ίσως την αγαπημένη μου θεματολογία μπορούσα να πω, θα πιστεύω ότι όλου θα του βρούμε μέσα, θα ξέρουμε ο καθένα πώ λέγεται και αυτά. Λατρεύω του δεινόσαυρου από μωρό παιδί. Πιο μωρό παιδί δεν λατρεύει του δεινόσαυρου, πιο αγόρι μάλλον. Και κορίτσια, ναι, okay, αλλά Ειδικά με τα γόρια, εντάξει, εγώ ειδικά μικρό ήμουνα. Αυτό που έλεγα ότι θέλω να γίνω αρχαιολόγο, παλαιοντολόγο, να κάνω ένα καφέ, να βρίσκω δεινόσαυρου. Εμπνευσμένο είναι το από του Ράτσεκ γιατί με αυτό μεγαλώσαμε. Και εδώ είμαστε να δούμε ένα μάτσο δεινόσαυρου. Είδα τα δείγματα και μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι ακόμα πιο μεγάλα σε σχέση με εκείνα που είχαμε δει. Θα τα δούμε. Τώρα εδώ τι μα λέει ότι σε κάθε συσκευασία εντάξει το περιοδικό είναι μια φιγούρα αυτό που είχαμε δει. Εδώ μα έχει ποιου δεινόσαυρου έχει. Τι λε, ρε φίλε. Έχει όλου του βασικού και έχει και άλλα. Έχει και δύο που φωσφορίζουν θέλω να του ε, τύχουμε και αυτού εννοείται. Άννα, για σου εδώ θέλω να δω. Η έκδοση περιλαμβάνει πόσε έχει. Οπότε έχει 16 μια special φιγούρε. Άρα έχουμε 17 φιγούρε σε κάθε. Βασικά στο κουτί δεν ξέρω πόσε έχει. Η 17 πρέπει να έχει γενικά έχει συλλογή. Δεν ξέρω αν έχει στο κουτί 17. Και η τιμή του η τιμή με φιγούρα είναι 4,5 ευρώ. Σαν 4,5 ευρώ το κάθε φακελάκι γιατί είναι πιο μεγάλο. Είναι σαν φιγούρα αυτό που λέω. Δεν είναι... Τα άλλα ήταν λίγο πιο μικρά. Εδώ είναι ακόμα πιο μεγάλο. Μένει να τα ανοίξουμε να το δούμε. Τρει αλλάζουν χρώμα. Καρνοτάρου, πινόσαυρο και αυτά. Όχι, okay, έχει πάρα πολλά γυλόσαυρο. Εντάξει, έχει Νομίζω πάρα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, από μικρό έτσι μ' άρεσε. Βελοσολάπτορα, και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Θα του ανοίξουμε όλου να του δούμε. Ελπίζω να πάει καλά και να του βγάλουμε όλου. Γιατί το άλλο πακετάκι δεν θα, δεν θα, ανοίξει ιδιαίτερα. Αυτό θα ανοίξω εγώ. Και για το άλλο, αυτό που σα είπαμε το δώρο, μένετε μέχρι το τέλο. Γιατί θα έχουμε ωραίο δωράκι. Πολύ μεγάλο ζηλοτέπ αυτό. Οκ, δεν ξέρω αν χρειαζόταν τόσο ζηλοτέπ. Και δεν θα το κάνω έτσι για να μην το σκίσουμε. Θέλω εδώ να το ανοίξω. Θέλω να το κάνω έτσι να το σκίσουμε και θα το κόψουμε το hobby knife. Ρε. Εντάξει, ωραίο. Ωραίος, γιατί όχι. Λοιπόν, για το Κυριακάτικο Special μα. Ωου, oh, είναι μεγάλε οι σακούλε. Εγώ είδα τα δείγματα ε, και ανοιχτά δεν είδα τα σακουλάκια. Και τα σακουλάκια είναι όντω μεγάλα. Εντάξει, γιατί και ο δεινόσαυρο που έχει μέσα είναι μεγάλο. Οκ, okay, ναι, γι' αυτό το λέει και Super Max και αυτά. Και πώ έχουμε μέσα εδώ. Έχουμε 2, 4, 6. 8. 10, 12, 14, 16. Έχουμε μόλι 16, εγώ έκανα γάφα στο μέτρημα. Τώρα το κουτί το κάνω στην άκρη δεν μου χρειάζεται, μπορώ να ξαναπετάξω μέσα. Λοιπόν ξαναμετράω. 16 ναι, έχουμε όντω 16 οπότε δεν ξέρω το σύζνα, εντάξει, θα βγάλουμε μία. Μπορεί να μην βγάλουμε τη αλλά οτιδήποτε γιατί έχει 16 μέσα. 16 φιόρε έχει μέσα το κουτί. Και ξεκινάμε να ανοίγουμε. Να δούμε τι παίζει. Πώ είναι μέσα και αυτά. Εντάξει. Α, και το περιοδικό είναι μεγάλο. Και το περιοδικό είναι μεγάλο. Οκ. Okay. Μάθει πληροφορίε για του δεινόσαυρου. Το περιοδικό είναι διαφορετικό φιγουρίνι. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να δω πώ είναι μέσα και το περιοδικά. Και, εντάξει, να δούμε το πρώτο περιοδικό. Και μετά απλά θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε δεινόσαυρου. Δεν νομίζω να χρειάζεται να ξαναβλέπουμε το περιοδικό. Πληροφορίε. Τυρανόσαυρο. Γιγαντόσαυρο. Ε, Σπινόσαυρο. Μεγαλόσαυρο. Ε, εντάξει, εδώ έχουμε τα σαρκοφάγα ακόμα. Πρωτόσαυρο, ωραίο, αγγυλόσαυρο, πληροφορίε για τον γάρι Νόσαυρο και αυτά. Βελοσοράπτορα, εντάξει, λατρεμένο, τρικεράτοπα. Ε, τι άλλο. Α, εδώ έχουμε αυτό, 16 είναι ένα φοβερού Αυτό που 16 είναι 1, Ε, ένα δεν θα το βγάλουμε. Ε, ελπίζω να βγάλουμε τη θέση δεν ξέρω, θα δούμε. Τεροδάκτυλος, ε, Στεγόσαυρος, στεγόσαυρο, καροτάωρο. Ε, τι είναι αυτό, Αγκασάωρο, αυτό δεν ήξερα. Ε, ανακόσαυρο, οκ, okay, γαρίδο και αυτά, αυτό. Επιθετικό και αχόρταγο. Ε, Αυκάσαυρο. Ε, okay. Αυτό δεν ναι, τον ήξερα. Όλου του άλλου ναι, αυτόν όχι. Ε, δεν ξέρω. Οκ. Ε, okay. Δρακο... Και αυτό νομίζω ναι. Το όνομα δρακοκυνηγό. Οκ. Okay. και αυτά. είναι Οκ. Okay, ναι. Ε, ε τάξη, νομίζω ότι είναι αγαπημένο. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα ρε, έχουμε και το μέγεθο δίπλα στον άνθρωπο και αυτά πώ είναι. Δηλοφόσαυρο. Εδώ είναι συλλογή που μαθαίνει και πράγματα. Περανόδοντα ε, και αυτά. Οκ, okay, και εδώ έχει και άλλα πραγματάκια, μια κοντινή ματιά και τέτοια, ε, φωτογραφίες και τέτοια, τι ντοκιμαντέρ αυτά μικρός, τι, τι λάτρευα, ό,τι είχε να κάνει με τους δεινόσαυρους, τα πάντα. Και εδώ πολύ ωραίες και άλλες φωτογραφίες και αυτά. Οκ, okay, το περιοδικό είναι για να μας ε, μάθει πραγματάκια. Και εγώ θέλω να πάω εκεί που του είχε όλου μαζί ή δεν είχαμε τέτοιο section. Ναι, σε αυτό για να βλέπουμε κάθε φορά τι βγάζουμε. Αν και δεν νομίζω πω μα χρειάζεται ιδιαίτερα, γιατί κανονικά πε για αφού έχει τόσο μανία, πρέπει να καταλαβαίνει ε, τι βγάζει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ευχηθείτε μου καλή τύχη και καλό unbugging. Γιατί βλέπετε είναι σε blind bugs όλοι οι δεινόσαυροι. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε, συλλέγουμε. Αλλά θέλω να δω και τα rates και αυτά πώ θα είναι. Με τι ξεκινάμε. Α, με τον ε, δρακοκυνηγό που έλεγε. Και βλέπετε ότι είναι φιγούρα-φιγούρα, στηρίζεται και τέτοια. Έλα ρε. Α, έχει και μέσα τέτοιο. Οκ. Okay. Ωραίο και μας έχει εδώ μέσα όπως ήταν οι ε, Μ' αρέσει αυτό το τι βγάλαμε. Τον, ε, εντάξει και μέσα έχει αυτά εδώ. Ε, εντάξει ποιου μπορεί να θίξει και τέτοια. Εδώ. Νομίζω ότι καλύτερα να κρατήσουμε αυτό παρά το περιοδικό. Γιατί το περιοδικό είναι λίγο μεγαλούτσικο. Οπότε αυτό μπορούμε να έχουμε στην άκρη. Αλλά οκ. Okay, βλέπουμε τι έχουμε. Και τώρα θέλω να τον δούμε λίγο. Το πρώτο δείγμα. Είναι πάλι έτσι πιο λαστιχένη, πιο σιλικονάτη, μέσα γεμισμένη. Αλλά είναι πολύ πιο μεγάλο σε σχέση με τα άλλα. Εξού και η τιμή του. Βλέπετε, okay, εδώ έχει μείνει λίγο τέτοιο. Απλά το κόβω, το βγάζω και νομίζω ότι είναι, είναι φιγουρα-φιγουρα. Δηλαδή στέκονται σε ένα ράφι. Oh, τώρα πρέπει να κάνουμε και ένα ράφι για αυτού τρει. Δεν ξέρω, μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δείγματα που είδα και αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, και είναι αυτό. Πηγαίνουμε στο περίπτερο. Άντε, α πάρουμε και ένα δεινόσαυρο να δούμε τι θα τύχουμε. Αν και νομίζω ότι είναι καινούριο λανσάρισμα και τα rates είναι καλά. Πριν πώ όμω οτιδήποτε, θα τα ανοίξω μια όλα που έχω τουλάχιστον στο δικό μου πακέτο και θα, θα δούμε. Συνεχίζουμε το άνοιγμα τώρα. Ο πε μου ότι είναι κάτι σε πτηνό. Ναι, 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 είναι πτερα, πτεροδάκτυλο ή πτερανόδοντα ε, είναι αυτό. Εντάξει, αυτό έτσι που είναι, οκ, okay, δεν μπορούμε να το στηρίξουμε και ιδιαίτερα κάτω. Αυτό θυμίζει λίγο τι ε, νυχτερίδε μα και αυτά. Αλλά οκ, okay, παίρνει να είναι κανένα από αυτού που λάβουν στο σκοτάδι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί. Βλέπω το χρώμα του έτσι. Θα δούμε μέσα τι μα γράφει. Εδώ είναι και ποιο τώρα είναι πτεροδάκτυλο ή πτερανόδοντα είναι αυτό. Γιατί είχαν διαφορά μεταξύ του. Εδώ το μάτι του και αυτά. Έλα, ρε φίλε. Ε, θέλω να δω τι θα βγάλουμε και πώ θα πάνε τα RAID, Γιατί έμαθα κάτι κάτω που πήγα και μίλησα εδώ με τα παιδιά. Έμαθα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σα το πω όμω. Ναι, αυτό είναι ο Glory Dark είναι. Αυτό που φωσφορεί στο σκοτάδι είναι. Οπότε πιστεύω, θέλω να θυμηθώ ότι θα σα δείξω φωτογραφία προ το τέλο με αυτά που φωσφορεί στο σκοτάδι. Γιατί έχει κι άλλα που φωσφορεί στο σκοτάδι. Οπότε και αυτό μπορεί να κάνει στην άκρη. Συνεχίζουμε το άνοιγμα τώρα. Απλά θέλω να δω αν ισχύει αυτό που έμαθα ε, και θα σα το πω μετά. Αν δεν ισχύει, δεν θα το μάθετε ποτέ. Ναι, παρασαυρόλοφο! Ο αγαπημένο μου δεινόσαυρο. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει αυτό ο δεινόσαυρο πάρα πολύ. Είναι ο παρασαυρόλοφο. Και απλά τον λατρεύω σαν δεινόσαυρο. Οκ, okay, βγάλαμε και τον παρασαυρόλοφο. Αυτό μπορεί να κάνει στην άκρη. Δεν μα χρειάζεται ιδιαίτερα. Και είναι Άρη, εγώ πάω να τον βάλω στα δύο. Αυτό στηρίζεται στα τέσσερα. Και εγώ πήγαινα να τον στηρίξω έτσι εδώ. Οκ. Okay. Έχει εδώ ένα τέτοιο κάτσα να βγάλω αυτέ τι ε, κόλε και αυτά για να το δούμε καθαρά, κοιτάξτε τον. Τι λε, ρε φίλε, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο δεινόσαυρο. Για κάποιο λόγο, έτσι με το ολοφείο εδώ που έχει, δεν ξέρω γιατί. Μ' αρέσει τόσο ο Είναι πάρα πολύ ωραίο Γενικά, μου αρέσει αυτή η συλλογή. Μόλι είδα συλλογή με δεινόσαυρου, λέω: Όχι, okay, απλά θέλω να τη δείξω. Μόλι είδα τα δείγματα εκεί, απλά τα θέλω. Και γιατί όχι κάποια στιγμή να κάνω και ένα ράφι και να του βάλω όλου του ε, δεινόσαυρου αυτού. Κοιτάξτε τον, ο παρασαυρόλοφάκο. Πολύ ωραίο, πολύ ωρας. Και το και αυτά, ναι, ναι, ναι. Και μ' αρέσει γιατί είναι αυτέ, στέκονται σαν φιγούρε. Μπορούν να κάτσουν όρθιε σαν φιγούρε και αυτά, κανονικά. Ε, αλλά είναι και πιο μαλακίε και για πιο παιδιά, α πούμε, να παίξουν μαζί του και τέτοια. Γι' αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχουν και το μαλακό έτσι, όπου. Εντάξει. Μπορεί κάποιο να το κάνει αυτό μέχρι και. και ball, ξέρω εγώ. Εδώ τι έχει, Όχι, ναι, δεν έχει, έβγαλα όχι ήταν να βγάλω. Λοιπόν, συνεχίζουμε το άνοιγμα. Ο στεγόσαυρο. Πε μου, τι δηλαδή είναι ο στεγόσαυρο, ναι, ναι, είδα. Ωρε, φίλε και είναι μεγάλος και τούμπανος ο στεγόσαβρος πάρα πολύ ωραίος πανέμορφος νομίζω ο πιο ωραίος που βγάλαμε μέχρι στιγμής είναι ο στεγόσαβρος. πάρα πολύ ωραίος πάρα πολύ ωραίος Κοιτάξτε τον και πόσο μεγάλο είναι σε σχέση με άλλου. Παίζει να είναι πιο μεγάλο. Αλλά τώρα επειδή είναι και λίγο βαρύ, δεν θα, θα στηριχτεί αυτό με τα μαλακά ποδαράκια του. Όχι, okay, επειδή ήταν και μέσα διπλωμένο, ε, λογικά γι' αυτό επειδή είναι τα πόδια δεν διπλωμένα, όπω είναι μέσα στο σακουλάκι. Άμα τα βρούμε, θα κάτσει. Ε, εδώ, κάπω έτσι. Για να κάτσει όρθιο, τι λε, ρε φίλε, τι λε τώρα. Κάτσε να βγάλω να καθαρίσω και αυτά. Και αυτό ένα από του αγαπημένου του δεινόσαυρου. Οκ, okay, είναι φυτοφάγο, είναι στου φυτοφάγου δεινόσαυρου, αλλά ήταν δυνατό. Είχε και αυτή την ουρά όπου αυτή την ουρά απλά χτυπούσε, έκανε ζημιά. Όπω είναι αυτά, είχε και την άμυνα και αυτά. Εδώ αλλάζαν χρώμα αναλόγω με τη διάθεσή του, αν θυμάμαι καλά και αυτά. είναι και αυτό ένα από του πολύ ωραίου φυτοφάγου δεινόσαυρου. Και αυτό και ο αγγυλόσαυρο. Εντάξει, την άλλη, καλά. Όλου του δεινόσαυρου λίγο πολύ του ελάτρεβα. Αλλά λέμε τώρα. Κάτσε να τον στηρίξει. Πώ τον στηρίξα πριν. Γιατί τα ποδαράκια του είναι λίγο τσαλακωμένα από το. Πώ το λένε. Από το σακουλάκι. Αυτό εδώ πίσω το ποδαράκι είναι που μα κάνει τη ζημιά. Άμα τον πιέσουμε λίγο να πάει. Ναι, τώρα κάτι έγινε. Αν τον πιέσουμε λίγο καλά να μαζευτεί οι πύλε και αυτά, Αυτό που έχει μέσα τέλο πάντων. Θα κάτσει καλύτερα. Κάνει και αυτό στην άκρη και συνεχίζουμε το άνοιγμα. Ω, τι χρώμα είναι αυτό. Τι βγα. Αμαν, ah, τυρανόσαυρο είναι αυτό αλλά παίζει να είναι ξέρω εγώ κάποιο glow in the dark ή κάτι τέτοιο παίζει να είναι κάποιο glow in the dark γιατί βλέπω το χρώμα τέτοιο ε, μου ότι είναι glow in the dark όχι δεν είναι τυρανόσαυρος ε, γιγαντόσαυρος είναι και πες μου ότι είναι αυτός ναι 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 είναι ο δεύτερος που στο σκοτάδι Πόπο και τώρα εδώ τόσο που τα έχω και τόσο φως που μαζεύουν εδώ ε, από τα softbox που έχω πίσω μου και αυτά μετά θα φωσφορήσουν αυτά και θα φαίνονται τούμπανα αυτό το σωρί στο σκοτάδι, οκ, okay, οπότε έχουμε και τον γιγαντόσαυρο. Στην αρχή τη σελίδα λέω είναι τυρανόσαυρο, αλλά όχι, είχα ξεχάσει ότι ο τυρανόσαυρο νομίζω δεν είναι στο Blow the Dark. Αυτό είναι ο γιγαντόσαυρο. Θυμίζει αρκετά τυρανόσαυρο. Ναι, και είναι και αυτό Blow the Dark. Και δεν ξέρω τι θα λάμπει. Θα λάβει το κίτρινο, το άσπρο, θα λάμπει ολόκληρο, θα δούμε μετά. Όσο σα το δείχνω, αυτά θα μαζεύουν φω <χεχει> ε, και μετά θα φωσφορήσουν. Τι λε τώρα, ρε φίλε, κοιτάξτε τον. Κοιτάξτε τον, είναι γαμάτο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτού του δεινόσαυρου που σε Πραγματικά. Αυτό, όχι, okay, για να μην. Αυτά μπορεί να τα έπρεπε να πούμε το περίπτωρο κανονικά και να τα βλέπαμε. Και αυτά μόλι έβλεπα κάτι με δεινόσαυρου. Γενικά λατρεύω οτιδήποτε έχει να κάνει με δεινόσαυρου. Απλά λατρεύω του δεινόσαυρου. Ναι, είμαι ένα μεγάλο παιδί. Που απλά λατρεύει του δεινόσαυρου. Πίσω η ουρά του δεν έχει τέτοια. Μέχρι εδώ είναι το γέμισμα, με αυτά που έχει μέσα τέλο πάντων. Και το κάνουμε εντάξει, ένα τέτοιο. Μάλλον δεν θα βγάλουμε διπλά όμω, αν ισχύει αυτό που έλεγα. Και δεν θέλω να χαλάσω αυτού, αλλά κανένα να το έχω. Αν να μου πει κανένα το βαντραχάκι από την, άλλη, απ την άλλη. Να το είχα έτσι να ασχολούμαι με αυτό σαν. Ε, ε stress τέλο πάντων ή τέτοιο. Εδώ απλά θέλω να στηριχτεί λίγο. Γιατί είναι λίγο με τα ποδαράκια του, επειδή ήταν μέσα στο σακουλάκι. Μέχρι να το βρούνε, θα είναι λίγο θεματάκι. Εδώ. Κάπω έτσι φαίνεται να έκατσε κι αυτό. Συνεχίζουμε το άνοιγμα. Αλλά όλοι αμφιβάλλω αν θα χωρέσουν όλοι. Εκτό και αν ξεκινήσω να του βάζω και μπροστά μου, θα δούμε. Και τώρα το πλάνο ήδη το έχω αρκετά μακριά. Δεν είναι να το μακρύνουμε να το μεγαλώσουμε κι άλλο. Ε, αυτό θα τον ανοίξω από κάτω. Εντάξει, να ανοίγω από πάνω. Και από κάτω άνοιξε πολύ πιο εύκολα. Και τι έχουμε τώρα. Ου, ο δηλοφόσαυρο. Αλλά τέτοιο χρώμα είχε ο δηλοφόσαυρο. Εσύ είχε κάποιο πιο special χρώμα. Αυτό τώρα α πούμε κάθισε πάρα πολύ ωραία κατευθείαν. Ωπαρε, ε, έβγαλα το περιοδικό και το ήθελα να το βγάλουμε. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο special ή κάτι. Διλοφόσαυρο, ναι, όχι, αυτό είναι ο Και σε αυτό το χρώμα έπρεπε να είναι. Α! Λε κανένα από αυτά που βγάλαμε να είναι από αυτού που αλλάζουν χρώμα στο νερό, τίποτα. Ναι, 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 ρε εσεί. Αλλάζουν χρώμα στο ζεστό νερό. Ο Δraco, δρακο... τέτοιο, το Dracovenator, ο Draco Kiniγό, Draco Τι, όχι, Draco Ο Draco είναι που. αλλάζει <laughs> Ο Draco είναι που αλλάζει χρώμα στο ζεστό νερό. Ε, από αυτού που βγάλαμε που αλλάζουν τέλο πάντων χρώμα. Το σπινόσαυρο έχουν κάνει έτσι επίση και τον καρνοτάβρο. Οκ. Okay. Λοιπόν, στην άμα τι συνεχίζουμε. Δεν είδαμε τον τηλεφόσαυρο. Όπου είναι ωραίο. Είναι ωραίο ο τηλεφόσαυρο. Κοιτάξτε εδώ. Τι λε, ρε. Ωραίο, ωραίο και το χρώμα του κι αυτά μ' άρεσε. Και η επιλογή έτσι να το βγάλουνε. Γενικά ο τηλεφόσαυρο είναι λίγο πιο μικρό σε σχέση με του άλλου. Αλλά εδώ επειδή δεν έχουμε να κάνουμε με κλίμακε, είναι όλοι στο ίδιο μέγεθο. Αλλιώ αν είχαμε κλίμακα θα ήταν λίγο πιο μικρό σε σχέση με του ε, άλλου. Εντάξει, ο πολύ πιο μεγάλο εννοείται. Οκ. Okay. Εδώ, Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και αφού μου άρεσε που κάθεται πάρα πολύ καλά, χωρί να τον ε, πειράξουμε ιδιαίτερα, κάθεται εδώ. Και τώρα σε λίγο θα αρχίσουμε να μην Όμω να διπλώσουμε αυτόν. Για να τον κάνω λίγο πιο πίσω. Συνεχίζουμε να ανοίγω όμω, γιατί έχουμε αρκετά ακόμα. Έχουμε πολύ πράγμα να ανοίξουμε ακόμα. Ω, πάλι έχουμε κάτι σε πτηνό. Εδώ τώρα εντάξει, μπορεί να είναι. Α πούμε ο πτεροδάκτηλο. Άμα ο προηγούμενο ήταν ο πτερανότητα, εδώ είναι ο πτεροδάκτηλο. Α, και αυτό έχει τίποτα special. εσεί. βλέπω και αυτό το χρώμα του έτσι. Οπότε δεν έχει και αυτό να κάνει τίποτα. Όχι. Αυτό μάλλον όχι, ε, αυτό είναι πτεροδάκτυλο, ναι. Ενώ ο προηγούμενο ήταν πτερανότοντα. Όχι, αυτό είναι κανονικά. Αυτό είναι κανονικά έτσι. Δεν έχει κάποιο glow ή κάποιο, κάποια αλλαγή χρώματο. Οκ, okay, ωραίο. Ενώ ο άλλο είναι που έχει το glow in the dark. Μ' άρεσε αυτό το χρώμα. Σε αυτό το κόκκινο που κάνει το κίτρινο δεν ξέρω, μ' άρεσε αρκετά. Οκ, okay, δεν είναι ναι, ρεαλιστικό χρώμα ο και καλά έτσι σαν ο δεινόσαυρο. Είναι η επιλογή να βγει έτσι φιγούρα όμω. Και μ' άρεσε πολύ σαν χρώμα. Αυτό θυμίζει πάρα πολύ στι νυχτερίδε όπου είδαμε στο προηγούμενο παρόμοιο βίντεο έτσι με τα Κο, τέλο πάντων όπου και εκείνο να εντάξει και εκεί είχαμε κάνει και βαγό, δώσαμε πιο λίγα πραγματάκια εδώ έχουμε λίγο παραπάνω, τώρα θα τους βάλω μαζί έτσι να μην πιάνουν και πολύ χώρο, ναι βασικά άτε, άστο δεν μου άρεσε ιδιαίτερα σαν εικόνα όπως φάνηκε, άστα εδώ και ας πιάνει λίγο χώρο παραπάνω θα δούμε, θα φέρω και πιο μπροστά μου, όχ, oh, άμα αρχίζουμε να ρίχνουμε εδώ κόσμο θα πάθουμε ζημιά, οκ, okay, κάτι έγινε, το χτύψα τώρα με το χέρι μου τον καημένο. Και έπεσε εδώ. Γιατί θα έχουμε... δεν θα χωράμε σε λίγο εδώ στο πλάνο και δεν είναι να το πάμε ακόμα πιο πάνω. Θα είναι πολύ μακριά από το τραπέζι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ω, βγάλαμε βροντόσαυρο. Πε μου ότι είναι αρκετά μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Έλα, ρε φίλε. Βγάλαμε βροντόσαυρο. Ο οποίο είναι. Ναι, είναι ο βροντόσαυρο. Δεν έχει κάτι κι αυτό να λάμψει κάτι τέτοιο. Στην αρχή θα είναι λίγο έτσι το χρώμα και λέω μήπω, αλλά όχι. Είναι ο βροντόσαυρο. Ένα από του πιο μεγάλου δεινόσαυρου βροντόσαυρο, βραχιόσαυρο και αυτά. Okay. Διαφορετική δεινόσαυρη είναι αυτή που λέω τώρα. Σε περίπτωση που κάποιο λέει διαμαντή, τι λέει τώρα. Έτσι, είναι από του πιο μεγάλου, ε, ο διπλόδοκο, ξέρω εγώ, είναι από του πιο μεγάλου δεινόσαυρου. Ο περπατό, αν είναι και απλά να έχει βροντόσαυρο, λέει, μόλι παντούσε κάτω, απλά γινόταν ζημιά. Εδώ είχαμε μια τρίχα. Μου φύγε, μάλλον, μ, μ, βασικά για μουσί, μάλλον πήγε. <laughs> ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Και αυτό και τα χρώματα του και αυτά μου άρεσαν αρκετά. Κοιτάξτε τον και ουρά, αρκετά μακριά όπου η ουρά μπορεί να μα ζωρίσει το στήριγμα, πρέπει να την έχουμε λίγο έτσι. Και αυτά νομίζω ότι αν τα ζεστάνουμε λίγο με πιστολάκι να στρώσουν όπω κάνουμε και με άλλε φιγούρε, αν θυμάστε που έχουμε δει. Αυτό θα κάτσει τώρα κάπου εδώ. Αλλά πού εκεί να κάτσει, δεν θα μπορούμε να τον δούμε όμω. άμα κάτσει εκεί, θα τον φέρω λίγο πιο μπροστά, κάπω εδώ. Ναι, για να γεμίσουμε και πιο μπροστά λίγο, για να θέλω να είναι όλοι στο πλάνο. Ε, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ ο βροντόσαυρο. Συνεχή, oh, Και έχουμε βγάλει τον Καρνοτάβρο! Έλα, ρε φίλε, Καρνοτάβρο! πω Και είναι πανέμορφο! Αυτό είναι παλάζει χρώμα στο νερό, ναι, αυτό είναι παλάζει χρώμα στο ζεστό νερό. Αλλά μου αρέσει ήδη πάρα πολύ το χρώμα του. Δεν ξέρω καν αν θέλω να τον ε, αλλάξω χρώμα ή κάτι τέτοιο. Τι λε, φίλε, τι λε τώρα. Κοιτάξτε τον, απλά κοιτάξτε τον, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, μου άρεσε ήδη αυτό το χρώμα. Τώρα τη χρώμα. Ναι, είχα φέρει την άλλη φορά τον πρίκη για την Τιακοστίνη που είχαμε δει με τα δώρα. Το ξαναπήγα στο πατρικό μου. Δεν είχα βασικά και πρίκη. Γκαζάκι, γιατί τα μάτια εδώ τα δικά μου έχουν pop πάνω. Απλά η κουζίνα έχει πάνω pop. <laughs> <laughs> και δεν μπορώ να ζεστάνω πάλι νερό. Οπότε θα δούμε σήμερα μόνο τα φωσφορίζοντα. Αλλά στην επόμενη συλλογή τέτοια πρέπει να το έχω προβλέψει. Και να δούμε στο επόμενο κάτι παρόμοιο που είναι να δείξουμε για να δοκιμάσουμε αυτά. Εντάξει, τώρα να γεμίσουμε νερά εδώ και αυτά. Οκ, okay. α πούμε ότι αλλάζει χρώμα στο ζεστό νερό. Και ωραίο, ωραίο. Ο Καρνοτάβρο όμω, ε, ωραίο. Τα πόδια του θέλουν να μα κάτσουν καλά για να στηριχτεί. Μην φεύγει μπροστά. Άμα το πατήσουμε έτσι εδώ, για να κάτσει. Οκ, okay, στηρίχθηκε στηρίχτηκε και αυτό. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ μέσα δεν ξέχασα κανένα δεινόσαυρο. Για να δούμε όμω να συνεχίσουμε να ανοίγουμε. Μέχρι στιγμή πηγαίνουμε πολύ καλά ε, από άποψη ρέιτ και σπανιότητα και τέτοια. Ο Αγγιλόσαυρο! Εδώ είναι ο Αγγιλόσαυρο. Πώ, είναι ο πιο μεγάλο από όλου. Οκ, okay. Μισό γιατί μου φύγει το περιοδικό και θέλω να δω αν έχει τίποτα σπουδαίο. Όχι, δεν είναι κάτι σε glow in the dark ή κάτι σε αλλάζει χρώμα και τέτοια. Είναι κανονικό δεινόσαυρο, αλλά είναι ο πιο μεγάλο που έχουμε βγάλει μέχρι στιγμή. Έλα ρε φίλε, είναι πανέμορφο. Επίση ένα από του αγαπημένου μου δεινόσαυρου Είναι πάρα πολύ ωραίο σαν και πολύ γλυκό σαν Παρόλο που, ok, είναι. είναι, είναι η τεθωρακισμένη σαύρα. Πρακτικά. Είναι ο και είναι μια τεθωρακισμένη σάβρα. Αλλά όσοι έχουν δει και τη σειρά στο Netflix, το Jurassic World, Cam Cretaceous, πώ το λέει, νομίζω. Κριτικό Cam, τέλο πάντων, δεν θυμάμαι το ελληνικό τώρα. Γενικά έχω στα αγγλικά το έχω το Netflix, δεν μπορώ να βλέπω του ελληνικού τίτλους, τίτλου. Αλλά όχι, okay, το Cam Cretaceous, αν θυμάμαι καλά, ήταν όπου ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και όπω τον είχαν και αυτό, δεν θυμάμαι τώρα πώ την έγανε τη μικρή. Νομίζω κορίτσι ήταν και τα είχε μπλέξει εκεί, τα είχε μπλέξει. άλλωστε άλλο την είχε σαν κατοικίδιο και ήταν ο πιο ησυχούλη και ερχόταν να βοηθούσε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η όλη φάση. Και εδώ ο Αγγελόσαυρο, έλα ρε, φίλε, δεν περίμενα ο Αγγελόσαυρο να είναι από τι πιο ωραίε συλλογέ. Νομίζω πιο ωραίε συλλογέ μέχρι στιγμή που έχουμε βγάλει ο Αγγελόσαυρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και πάρα πολύ μεγάλο. όχι, ε, okay, έχει και αυτό το τέτοιο. Είναι μαλακό, είναι μέσα γεμάτο, ξέρω εγώ, με μάλλον φελιζόλιο οτιδήποτε βάζουν μέσα. Ε, δεν ξέρω σίγουρα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πω και τώρα που τον βάζεις αυτόν, πε μου και θα στηριχθεί σχετικά. Ε, έστω εδώ. Πε μου ότι θα στηριχθεί ε, 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 εδώ. εδώ να τον βάλουμε λίγο πιο πίσω εκεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Άγγελο Σαββρο. Μέχρι στιγμή νομίζω αυτό μου άρεσε πιο πολύ από όλου. Συνεχίζουμε όμω γιατί έχουμε και άλλου. Έλα, πε μου ότι είναι τρικεράτοπα. Πε μου ότι είναι τρικεράτοπα. Ναι, είναι όντω τρικεράτοπα. Γενικά του φυτοφάγου νομίζω οι φυτοφάγοι ευνοήθηκαν λίγο παραπάνω ε, ε, σε αυτή τη συλλογή. Έχει αυτό κάτι, όχι, είναι τρικεράτοψ. Τρικεράτοψ, εντάξει, τρικεράτοπα. Ο τρικεράτοψ τέλο πάντων δεν είναι κάποιο να αλλάζει χρώμα ή κάτι τέτοιο. Αλλά και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Ένα επίση από του αγαπημένου μου δεινό. καλά, πε διαμαντή. Εδώ και 10 δεινόσαυρου λε ένα από του αγαπημένου μου και ένα του Γενικά, όλοι οι δεινόσαυροι είναι αγαπημένοι. Αλλά πάω όλου οι δεινόσαυρου. <laughs> ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό ο τρικεράτοψ. Επίση ένα από του πολύ δυνατού. Ε φυτοφάγου δεινόσαυρου, όπου ναι, κοντράρανε σαρκοφάγου. Αυτό τώρα χτυπούσε, έκανε ζημιά με τα κέρατά του. Έκανε επίθεση αυτά και μπορούσε να κάνει ζημιά σε ένα σαρκοφάγο, όπου ενδεχομένω να τον κυνηγήσει για φα. Γενικά, σαρκοφάγο, οκ, okay, ήταν αυτά τα θυράματά του. Οι θηρευτέ δεινόσαυροι του κυνηγούσαν για αυτά, αλλά οκ. Okay. Ωραίο, Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν όμως από του δεινόσαυρου που κάναν ζημιά. Και ο στιγμό τώρα ο δεν είχε και τόσο πολλά πράγματα να μυθεί. Ε, όμω, ναι, full άμυνα. Ο Αγγιλόσαυρο είναι full άμυνα. Δεν, δεν ξέρω καν πώ κάνανε ζάφτι έναν Αγγιλόσαυρο. Γιατί και πίσω είχε αυτό στην ουρά του που χτυπούσε. Αλλά ήταν και όλο μια δεδοραγισμένη σάβρα. Άρμορντ Λίζαρ πρακτικά. Αυτό σημαίνει το Αγγιλόσαυρο. Εδώ ο είχε τα κέρατα. Εδώ ο Τρικεράδοπα όπω είναι και η ουρά του που είχε τέτοια τον βοηθούσε. Κάποιοι είχαν, κάποιοι όχι και τόσο πολλά, αλλά δεν βαριέσαι. Νομίζω τώρα μπορούμε να τον αφήσουμε και αυτόν εδώ. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη συλλογή ευνόησε λίγο παραπάνω του εμφυτοφάγου δεινόσαυρου. Ναι, ρε φίλε, είμαστε με του αδύναμου. Γιατί όχι. Συνεχίζουμε. Ω, τι βγάλαμε τώρα. Ε, σπινόσαυρο. Παίζει να είναι ο σπινόσαυρο, ναι. Και πρέπει να είναι από αυτού που αλλάζουν χρώμα στο σκοτάδι. Έλα, ρε φίλε. Ναι, 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 ναι. Ωραίο και σπινόσαυρο. Απλά τώρα που ήταν μέσα. Έχει το. Τέλο πάντων, εδώ αυτό που έχει πίσω το φιν. Έχει αλλάξει λίγο. Αλλάζει χρώμα στο ζεστό νερό. Τι έλα, ρε φίλε. Και παίζει να γίνεται έτσι. Α πούμε, να το βάζει στο νερό και να γίνεται αυτό που δείχνει εδώ. Πράσινο με έτσι. Πρέπει στην επόμενη. Ε, κάτι παρόμοιο επόμενο που θα βγάλουν να πούμε, από τα ΕΝΚΟ, να σα το δείξω να φέρω κάτι να ζεστάνουμε λίγο νερό, να του δείξω να του βουτάμε λίγο μέσα. Φαντάζομαι δεν θέλει και πολύ ζεστό νερό. Ε, μην τα κάψουμε και τα λιώσουμε, αλλά λέω λίγο ζεστό νερό έτσι για να δούμε την ε, διαφορά. Πάρα πολύ ωραίο και ο Σπινόσαυρο. Εντάξει, Jurassic World 3, Σπινόσαυρο εναντίον Τυρανόσαυρο. The Lost Watch, το The Lost World νομίζω ήταν το 2. Και το άλλο το Return, πώ το έλεγε. Το The Lost World νομίζω ήταν το δεύτερο. Στο τρίτο Jurassic Park ήταν που γύρισαν πίσω ο Alan Grant, με την... όχι ο Alan Grant βασικά, ναι, για να σώσουν ένα πιτσιρικά και είχε και ένα μαθητευόμενο αυτά και εκεί ήταν ο Σπινόσαυρος, ο κύριος κακός ας πούμε και ήταν και στο λόγο, αν θυμάμαι καλά στο λόγο της ταινίας, έχει κλασικά πάλεψη με τον Τυρανόσαυρο, ο Τυρανόσαυρος πάλι ήταν εκεί, να... όπου τις περισσότερες φορές τον καλό έχει κάνει προηγούμενα πιο πολύ έχει βοηθήσει παρά να φάει κόσμο, αλλά οκ. Okay. Συνεχίζουμε και μέχρι στιγμής τα ρίτς πάνε πάρα πολύ καλά ε, και θα νομίζω θα μπορέσω να σας πω τα ωραία πραγματάκια που άκουσα και δεν τα γνώριζα, λογικά κάποια να τα γνωρίζατε, αλλά θα δούμε. Ω, Βελοσοράπτορας, πες μου ότι είναι ο Βελοσοράπτορας, ναι, 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 έχουμε τον Βελοσοράπτορα ε, εδώ, okay. οκ. Όπου σαν σχεδιασμό, πιο πολύ σαν ουταράπτορ, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Ε, παρά για βελοσοράπτορα, αλλά, οκ, okay, μα το λέει Βελοσοράπτορα. Γιατί ο Βελοσοράπτορα νομίζω δεν είχε τόσα πουπουλά. Ο Ούτα Ράπτορα ήταν. ή κάποιο άλλο δεν θυμάμαι που είχε τόσα πουπουλά. είναι τα περισσότερα που ξέρω από δεινόσαυρου και από παιχνίδια και από τέτοια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε άλλο όνομα εδώ. Και όχι Βελοσοράπτορα. Γιατί ο Βελοσοράπτορα δεν ήταν ακριβώ έτσι. Εντάξει, λοιπόν, τώρα βγαίνει και το γκικάκι μέσα μου με τι δεινόσαυρέ και αυτά. Οπότε αυτό νομίζω μπορούμε να το πούμε Ούτα ράπτορ. Πάρα πολύ ωραίο όμω και αυτό. Και αυτό ένα από του πιο εφετζήδικου που έχουμε εδώ στην συλλογή. Βλέπετε τα φτερά του και αυτά και καλά. Εδώ και αυτό που λέμε ότι τα πτηνά γενικά για τα πουλιά είναι η εξέλιξη των ε, δεινοσαύρων. Είναι άμεση απόγονη των δεινοσαύρων, νομίζω. Μετά κάτι μελέτε που βγήκαν ότι μάλλον όλοι οι δεινοσαύροι είχαν πούπουλα και κάτι τέτοια. Αλλά ακόμα νομίζω θεωρίε είναι. Δεν είναι ότι έχουν ευεβεβαιωθεί αυτά. Αλλά οκ, okay, εδώ και το μάτι του και αυτά. Ωραίο, ωραίο. Μ' άρεσε και χρωματικά αυτό. Και λέτε να έχει τίποτα να αλλάζει κανένα χρώμα ή κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Βελοσιράπτορ, Μογγολιένση, οκ. Okay. Εκτό και αν είναι κάποιο συγκεκριμένο είδο Βελοσιράπτορα. Αλλά νομίζω ότι ο βελοσοράπτορα δεν είχε τόσο πολλά πουπουλα και τέτοια. Ο Ουταράπτορ ήταν και ένα ακόμα, βασικά και ένα, και ένα δυο ακόμα ήταν όπου είχαν έτσι πουπουλα και τέτοια. Και τώρα πάλι πώ τον στηρίζουμε αυτόν. Κάπω εδώ, αν τον πιέσουμε και τον βρούμε ακριβώ, γιατί μέσα, επειδή είναι μέσα σαν κουλάκια και όλοι μαζί πατημένοι, είναι λίγο τσαλακωμένοι. Τώρα είναι λίγο στραβό, μπορεί και να πέσει, αλλά θα δούμε. Άμα πέσει, θα τον ξανασηκώσουμε. Συνεχίζουμε και δεν ξέρω ποιον θα βγάλουμε και ποιον δεν θα βγάλουμε από τι 17. Θα δούμε. Ο... Α, στην αρχή λέω ότι είναι Καροτάρο αυτό το Όχι, δεν είναι Καροτάρο, είναι ο άλλο, ο Αφκάσαυρο. Όπου εντάξει, το καλούπι είναι ίδιο με τον Καρνοτάβρο. Ε, απλά αλλάζουν το χρώμα. Μόνο το καλούπι είναι ίδιο. Δεν θα έπρεπε να έχει αυτά τα κέρατα και εδώ πάνω. Λίγο νομίζω. Αυτό ο Ειδνόσαυρο. Αλλά οκ, Αφκάσαυρο. Μήπω είναι ο Ακανθόσαυρο. Και τον Μπορεί να είναι ο Ακανθόσαυρο και να είναι άλλη ονομασία αυτή. γιατί νομίζω ότι και ο Ακανθόσαυρο είχε έτσι τέτοια. Δεν είμαι σίγουρο. Ε, το καλούπι είναι ίδιο με τον ε, καρνοταύρο, Τον καρνοταύρο απλά έχει λίγο. ή όχι. Ναι, ναι, το καλούπι φαίνεται ακριβώ το ίδιο. Απλά έχει άλλο χρώμα. Οκ, okay. και αυτό δεν αλλάζει χρώμα ή όχι, ρε. Γιατί ο Καρνοτάβρο αλλάζει χρώμα στο νερό. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώ το καλούπι είναι ίδιο. Και αυτό ωραίο. Ήδη με το καλούπι με τον άλλον. Απλά έχουμε εδώ άλλο χρώμα. Αχ, πίσω έχει λίγε μαύρε έτσι ρίγε και τέτοια. Ωραίος, ωραίος, μ' άρεσε. Εντάξει, εγώ θα τον λέω έναν γκρι καρνοτάβρο. Ε, καρνοτάβρο παρά ε, ακανθόσαυρο ή αυκάσαυρο, όπω το λέει εκεί. Πέζει, παίζει, αυτό παίζει να είναι, είναι ακανθόσαυρο. Και να τον έτσι, ε, δεν ξέρω σίγουρα. Αυτό θα χωρέσει να κάτσει εδώ, θα χωρέσει να κάτσει εκεί, ναι. Και πώ θα μα μείνανε, μα μείνανε μόλι δύο. Ωh, oh, για να δούμε. Τα τελευταία μα δύο είναι αυτά. Κοντεύουμε και στο δωράκι τα σκυρία και να πούμε το super fact. όπου μπορεί να μην είναι τόσο super fact. Ωh, oh, τι βγάλαμε, μεγαλόσαυρο βγάλαμε. Βγάλαμε το μεγαλό σαυρό, όπου εντάξει πάλι σαν καλούπι, τυραννό ρεξ καλούπι, οκ. Okay. Και νομίζω ότι και αυτό δεν έχει κάτι σπουδαίο. Ναι, δεν έχει κάποιο να λάμψει σκοτάδι ή στο νερό, τίποτα κι αυτά. Εδώ πέρα, καλούπι μοιάζει αρκετά με τυραννό ρεξ καλούπι και με ποιον άλλο καλούπι μοιάζει και με εκείνον. Όπου έχουμε εντάξει και ζωή διαφορετικό μάτι, ο γιγαντό όπου είναι το μάτι του λίγο που όπου ήταν glow in the dark. Εδώ είναι ο σαυρό και νομίζω είναι και αυτό απλό δεινό Ναι, δεν κάνει. Δεν αλλάζει κάποιο χρώμα ή κάτι τέτοιο. Μ' άρεσε όμω και τέλει, εντάξει, μπορούμε να το βαφτίσουμε νομίζω ότι ήταν Ρεξ. Μοιάζει πάρα πολύ. Και τα χέρια ακόμα και αυτά που έχει τα πάρα πολύ μικρά χεράκια. Τι να ζω, τον ήταν και αυτά. Ωραία καλούπια. Ωραία καλούπια και ωραίε αφιγούρε και αυτά. Θέλουν λίγο δουλίτα στο στήριγμα. Και μόλι το βρείτε, θέλω να φτιάξω ένα ράφι με αυτού. Δεν ξέρω γιατί και εκεί το ράφι δεν ήταν ολοκληρωμένη συλλογή. Τα δείγματα που είδα δεν θα ειχε Είχε 5-6 είχε, αλλά σε ένα ράφι του είδα να κάθονται σε κλασικό The Tolf τη Ikea. Το γυάλινο, η γυάλινη ραφιέρα είναι The τη Πάρα πολύ κλασικό. Ε, Όπω ε, και τα δείγματα μου άρεσε πάρα πολύ και, και θα ήθελα να του βάλω κι εγώ σε κάτι τέτοιο. Να μου πει για μαντί που θα βρει χώρο να κάνει τέτοιο ράφι ή πόσο μάλλον να βάλει έναν τεντόλφι τη ε. Έχετε δίκιο. Αν μου το πείτε αυτό, θα ε, σα πω: Έχετε δίκιο, όντω παιδιά. Μη βαράτε. Λοιπόν, παίζουμε ότι θα κάτσει και δεν θα του γυαλίσει όλου. Ε, τώρα θέλει να του γυαλίσει όλου αυτού. Οπότε, πού να τον βάλουμε. Α, ρε, ήταν απλά κολλημένο το πόδι. εντάξει, παιδί είναι μαλακό και παίζει να γυαλίσει τίποτα από ζέστη και αυτά. Ήταν λίγο κολλημένο το πόδι εκεί. Για αυτό ήταν προς τα μέσα, Αλλιώ θα κάτσει σχετικά, έλα, σε παρακαλώ κάτσε, εδώ, ναι, έκατσε και αυτός Και τώρα έχουμε τον τελευταίο μας, Όντω είναι τελευταίο, ή έκανα γάφα γκάφα και δεν έχει κανένα σακουλάκι ρε ναι, Έχουμε κάτω 15, οπότε αυτός είναι ο 16ος Θέλω να βγάλω τη T-Rex όμως, μην βγάλεις κάτι άλλο, βγάλε μου ένα τυρανόσαυρο T-Rex, σε παρακαλώ Βγάλε μου τυρανόσαυρο rex εκτός και αν, ναι, είναι ο τυρανόσαυρος rex όντως, ο Πες να είναι αυτό το Special Edition ναι! Τι λε τώρα! Τι λε τώρα, το χρυσό ρεξ βγάλαμε! Αυτό πρέπει να είναι το super special που λέει το 16-1. Οκ... Okay. Ε, εντάξει, αυτό απλά το ερωτεύτηκα. Αυτό θα το κρατάω έτσι σαν συλλεκτικό, σαν γαλματίδιο. Τι λε τώρα! Ε, αυτό μάλλον είναι το special, παιδιά. Ε, τον super Spanio χρυσο χρυσό T-Rex. Μάλλον αυτό είναι το special το 16-1. Που λέει, Οπότε αυτό βγαίνει είτε σε απλό. Είτε σε special που είναι αυτό το χρυσό. Και μάλλον αυτό δεν μα το δείχνει εκεί. Ή μα το δείχνει στου άλλου. Κάτσε να δω λίγο. Ρε, το έχει εδώ. Φαίνεται κανονικά. Ότι, ok, γι' αυτό είναι 16 συν 1. Και τι είχαμε τον χρυσό. Παχ. Δεν ξέρω αυτό που θα πάρει το πακέτο τι θα έχει. Θα μιλήσουμε με τον νικητή κι αυτά. Ε, αλλά εμεί τι είχαμε τον χρυσό. Φουλ ευγνώμων που έχουμε τον χρυσό. Εντάξει, τώρα ο χρυσό. Επειδή είναι και σπάνιο, λογικά θα είναι σε ένα προ πόσα πακέτα. Δεν ξέρω, ήταν τελώ τυχαίο σα τορκίζομαι ότι να βγάλουμε αυτόν. Δεν, το πακέτο το είδα βασικά που μαζί τα ανοίξαμε τα ζελοτέιπ αυτά. Μαζί τα βγάλαμε και το άλλο δεν θα τα ανοίξω καν. Θα το πάρετε με τα δικά του ζελοτέιπ όπω είναι το άλλο πακέτο. Ε, αλλά είμαι full ενθουσιασμένο που βγάλαμε αυτόν. Είναι αυτό, έχει την ενό Rex, Αυτή ήταν όλοι την ενό Απλά εμεί βγάλαμε το Super Spanning τον χρυσό. Όπου είναι πάρα πολύ όμορφο και το έγραφε εδώ και λέω Γιατί δεν μου βγαίνει κάτι του νόσαυρο το 17 στην αρχή που το μετρούσαμε. Είναι αυτό. Και είναι ο super σπάνιο χρυσό. Βγάλαμε το super σπάνιο χρυσό. Όπου και του άλλου να μην βάλω κάπου, αυτό να το βάλω σίγουρα. Κάπου πιο άμεση γιατί είναι χρυσό, και το βάζουμε στο background. λέει το χρυσό, T-Rex, έλα ρε φιλε. παίζουμε ότι θα κάτσει, ε, Άμα κάτσει καλά, παίζουμε ότι θα κάτσει καλά. Με τα πόδια του λίγο να το βρούμε, σε παρακαλώ. Εδώ, κάπω έτσι, έλα να το πατήσουμε και λίγο εδώ για να κάτσει. Κάπω έτσι εδώ, για να κάτσει λίγο καλά, έλα ρε. Πρέπει να το βρούμε ακριβώ. Πού είναι το τέτοιο, εδώ, δηλαδή κάπω έτσι, για να κάτσει σωστά. Και να είναι μπροστά από όλου, να είναι ο αρχηγό. Ε, χρωματικά δεν έχουμε αδούμε και πολλά. Γιατί είναι ένα πανέμορφο χρυσό τυρανόζαβρο Rex. Τι λε τώρα, ρε, τι λε τώρα. Πάρα πολύ, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Ε, νομίζω τώρα μπορώ να σα πω το fact που λέμε. Τον έβαλα λίγο εδώ στην άκρη γιατί χίλιε φορέ έπεσε και μου το πλάνο, του διέλυσε όλου, του έκανε όλου δόμινο. Γιατί όλοι με το στήριγμά του γενικά θέλουν λίγο μέχρι να του στηρίξουμε για το πόδι του και αυτά. Τώρα το στήριξα εδώ δίπλα στον Αγγελόσαυρο. Εντάξει, είναι λίγο βράχο δεινόσαυρο οπότε οκ. Okay. Γιατί ο Χρυσό είναι πανέμορφο μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά θέλει λίγο με το στήριγμα να το βρούμε ακριβώ όπω θα κάτσουν τα ποδαράκια του ή λίγο να τα μαλακώσουμε γιατί όπω ήταν συσκευασμένα είναι λίγο πατημένα. Εδώ τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αυτό που έλεγα τέλο πάντων με τα rates και με αυτά, με τι διαφορέ γιατί τυχαία τόσο διαφορετικά. Καθώ πήγα κάτω και γενικά στην Best Flow Packs εκεί πέρα ασχολούνται χρόνια με αυτό το αντικείμενο, γενικά με περίπτωνα και τέτοια, και νομίζω ότι αυτό ισχύει σαν γενικό κανόνα που θα πούμε. όταν κάτι είναι καινούριο και λανσαρίζεται μόλι και έχει συσκευαστεί, είναι φρεσκοσυσκευασμένο και αυτά σωστά, έτσι πρέπει να είναι. Γενικά έτσι πρέπει να είναι. Είχαμε 16, έχουμε 16 μονά. 16 φακελάκια μέσα πρέπει να τύχουμε ένα από το καθένα. Αυτό με τον καιρό μπορεί να αλλάξει και τέτοια ή με άλλε συλλογέ ή οτιδήποτε. Γενικά, άμα τυχαίνουμε διπλά και τέτοια, είναι επειδή κάτι, μια συλλογή είναι λίγο πιο παλιά και έχει αλλάξει, είτε έχει ξαναμαζευτεί, είτε επιστροφέ. Και για να ξαναγεμίσουν ένα κουτί, εκεί γίνεται λίγο μπέρδεμα. Είναι ότι να είναι λίγο ,τι νάνε, και είναι καθαρά στο πόσα διπλά και τέτοια θα Αλλιώ κανονικά πρέπει να είναι έτσι. 16 δεινόσαυρου έχει, βγάλαμε 16 μεμονωμένου δεινόσαυρου γιατί είναι τόσο φρέσκα. Φρεσκοσυσκευασμένα, μπήκαν στο κουτί, πήγαν στα περίπτερα. Και αυτό είναι λίγο καλό σαν κανόνα για εμά του συλλέκτε. γιατί κάποιο μπορεί να πάει στο περίπτερο και αν είναι σίγουρο γι' αυτό, θα πάρει όλη την κούτα, θα πάρει μια κούτα και ξέρει ότι θα βγάλει όλη τη συλλογή. Δεν θα έχει να πάρει διάφορα φακελάκια, να τύχει κανένα διπλό και αυτά. Θέλω όλη τη συλλογή, παίρνω όλη την κούτα όπω είναι Αρκεί να είμαστε και λίγο σίγουροι ότι η κούτα είναι κλειστή, σφραγιστή, τέλο πάντων με τα του ότι είναι με το που βγήκε από το εργοστάσιο. Γιατί άμα την έχει ανοίξει ο περιπεράσπιση και έχει κάνει γάφα καμιά άλλη κούτα, είτε περίσσεψαν είχε δύο κούτε ανοιχτέ και τα πιστυρίκια πέραναν από μια κούτα και από την άλλη, και μετά τι πάτριψε σε μια, εκεί θα γίνει μπέρδεμα. Εκεί μπορεί να έχει τα μισά διπλά και τα άλλα μισά να είναι δεν ξέρω, εκεί θα γίνει μπέρδεμα. Οπότε πρέπει κάποιο να είναι σίγουρο. Ο Δικούτα είναι μόλι του ήρθε από, τον, από την παραγωγή, τέλο πάντων από το εργοστάσιο κατευθείαν, ή γενικά από το πρακτορείο διανομή. Ότι του ήρθε κατευθείαν έτσι και είναι κλειστό. Χθε έτσι την παρέλαβε. Την θέλω όπω είναι. Και πηγαίνω σπίτι μου και έχω όλη τη συλλογή. Αυτό προτείνω γενικά. Μ' άρεσε, μ άρεσε πάρα πολύ αυτό που μάθα σαν κανόνα. Όλο και που θα μα χρησιμεύσει σε τέτοιε συλλογέ και αυτά. Ε, λίγο πολύ αυτά. Και όπω σα είπα, τα δείγματα τα είδατε δε και εσεί. Δεν ξέρω, μ' άρεσαν πάρα, πάρα πολύ και full τυχερό. Φουλ χαρούμενο μάλλον που έβγαλα τον ε, χρυσό T-Rex. Τι λε τώρα, Φτάνουμε στην ώρα των δώρων. Όπου εντάξει, Πάσχα είναι αυτά, δεν θα δίναμε δωράκι. Ένα νικητή θα πάρει όλο το πακέτο. Βλέπετε, σα στέλνω κλειστό. Έχει εδώ το ζυλοταίπ. Εδώ έχει το ζυλοταίπ. Δεν θα το ανοίξω, δεν θα το πειράξω καν. Ένα τυχερό ε, υπερνικητή θα τύχει όλο αυτό το πακέτο. Όλο το πακέτο εκεί. Και το μόνο που θέλω από εσά, με πάλι λίγα βήματα, okay, το βάζουμε σαν προαιρετικό βήμα. Όποιο έχει Facebook και δεν το κάνει, κανονίστε και σα ανακαλύψω, δεν θα του στείλω το πακέτο ή θα έρθω να το πάρω πίσω. Ε. Σαν βήμα γενικά του Facebook, το βάζουμε λίγο πιο, πιο προαιρετικά. Να κάνετε ένα like στην ελληνική σελίδα τη Δαγκωστίνη, ε, θέλω στο Facebook. Να του δώσετε λίγο αγάπη, γιατί και αυτή είναι κοντά στο κανάλι, στηρίζουν εδώ τη φάση. Οπότε θέλω λίγο να βοηθήσουμε ε, γενικά και εμεί. Και να του πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι για όλα αυτά. Ε, βασικό βήμα να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Γιατί από αυτό θα πάρουμε και τον ηγητή. Με το ποιο είναι ο αγαπημένο σα δεινόσαυρο. Όχι δεν και καλά από εδώ. Ε, όχι ότι είδαμε δεν και καλά εδώ. Θέλω γενικά να δω ποιο είναι ο αγαπημένο σα δεινόσαυρο. Θα ήθελα να δω και περίεργο. Βασικά, όχι να μην σα κατευθύνω. Θέλω να δω γενικά τα γούστα σα. Θα είναι σαρκοφάγο, θα είναι φυτοφάγο, θα παίξει κατά βάση. Ε, θα παίξει κάτι περίεργο, κάτι πιο mainstream. Π.χ. όλη τη ρανόσαυρο ή οτιδήποτε. Ε, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, πάρα πολύ ο Παρασταυρόλοφο. Έτσι μ' αρέσει, ίσως ίσω από κάποιο ντοκιμαντέρ που τον έλειπα έτσι και μ' άρεσε, δεν ξέρω γιατί. Ε, οπότε θέλω να δώσω σχόλιο κάτω ποιο είναι ο αγαπημένο σα δεινόσαυρο και εννοείται να είστε συνδρομητή στο κανάλι του Most Unboxing και αν, αν, έχετε Facebook να κάνετε και ένα like στη σελίδα του Most Unboxing στο Facebook. Όσοι έχουν Facebook, κανονίστε, κάντε και αυτό το βήμα. Like στη σελίδα του Most Unboxing ε, στο Facebook. Like στη σελίδα τη Διαγκοστίνη τη Ελληνική στο Facebook. Έχω όλα τα link από κάτω σε σχόλιο σε αυτό το βίντεο με το ποιο είναι ο αγαπημένο Και subscribe εννοείται μια εγγραφή στο κανάλι που αυτό είναι τα δύο βασικά βήματα. Το σχόλιο και η εγγραφή στο κανάλι για να κερδίσετε τη μεγάλη κούτα. Μια κούτα με όλου αυτού. Τώρα τι θα, δεν ξέρω αν θα βγάλει τον χρυσόν, το χρυσό και καλά. Αλλά επειδή είναι φρέσκε οι κούτε, νομίζω ότι όλη η συλλογή θα είναι έτσι. Αν και αυτό περιμένω να το μάθετε από τον νικητή. Το κύβαγο θα μείνει ανοιχτό μία μόλις, ε, πώς το λένε, μία μόλις εβδομάδα την επόμενη Κυριακή καθώς γυρνάμε σιγά σιγά και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του στο live της Κυριακής όπου λογικά θα παίξουμε κανένα Eldering, κάτι special θα δούμε, δεν ξέρω θα ανακοινώσω σίγουρα εκεί πριν κάνουμε το gaming live stream, σήμερα εντάξει Κυριακή του Πάσχα δεν θα έχει εννοείται, α ναι ρε, Κυριακή του Πάσχα σήμερα ξέχασα να πω λογικά Χριστό Ανέστη. Ξέχασα να πω Χριστό Ανέστη, ναι παιδιά Χριστό Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλε πέρα το καλό Πάσχα και καλό Οβελία. E, αυτά. Την άλλη Κυριακή, τέλο πάντων, λίγο πριν βγούμε στο gaming live stream, θα κάνουμε την κλήρωση για τον ένα νικητή που θα πάρει όλη την κούτα όπω είναι. Δεν θα πειράξω κάτι, δεν θα ανοίξω κάτι. Ούτω ή άλλω, εγώ έβγαλα αυτά που ήθελα να βγάλω. Ο νικητή θα παραλάβει εκείνη την κούτα. Και να πω ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που μου στείλανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να του δώσω τα αγάπη και γενικά και στο βίντεο αγάπη και στο όλο κανάλι και σε αυτού για όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που έρχονται να δούμε, παιδάκια. Θα δούμε, σα το υπόσχομαι, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα και κοντά του και αυτά και νέα πράγματα που είναι να ξεκινήσουν. Αυτά. Το βλέπετε κι εσεί. Μην αφήσετε τον giveaway μου με πολύ απλά βηματάκια να μπείτε. Τα έχω και κάτω στην περιγραφή. Πιο αναλυτικά τα links και όλα. Ραντεβού τώρα από εβδομάδα, Εντάξει, αύριο νομίζω έχω να σα δείξω τον Delorean. Πάλι από τον Τεαγκωστίνη ήρθε το επόμενο πακέτο τη συνδρομή. Και από εβδομάδα συνεχίζουμε κανονικά με τι συλλογέ. Χρόνια πολλά και πάλι Χριστός Ανέστη. Καλό βελεία. Ελπίζω να σα συνόδευσα στο νοβελία σα τέλο πάντων ή στο μεσημεριανό φαγητό, στο μεσημεριανό τραπέζι του Πάσχα. Λίγο πολύ αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από εμά. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι. Και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.